Ανησυχία προκάλεσαν τα 4 κρούσματα κορονοϊού στο Δημοτικό Σχολείο της Αγοράς σε μαθητές της ίδιας τάξης. Επίσης, στο Δημοτικό Σχολείο στο Πουρί καταγράφηκε ένα ακόμη κρούσμα κορονοϊού. Ο Δήμος Αγοράς Μουρεσίου προληπτικά σήμερα αποφάσισε να προχωρήσει σε απολίμανση και από αύριο τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά. Ένα κρούσμα είναι στο Πουρί και 4 κρούσματα είναι στη Αγορά. Πήραμε ακριβώς, ακολουθούμε το πρωτόκολλο όπως μας έχουν δώσει ο Διευθυντής του Σχολείου. Κάνουν τα παιδιά τεστ. Εμείς καθαρίσαμε το σχολείο, το απολυμάναμε για μια ακόμα φορά. Εμείς κάθε 15 μέρες το απολυμάνουμε, αλλά τώρα για λόγους γνωστούς, τέλος πάντων το απολυμάνουμε. Σήμερα είναι κλειστό, αύριο θα λειτουργήσει κανονικά το σχολείο. Και έχουμε το όνομα. Και αύριο θα είναι ο ΕΟΠΗ και θα κάνει. Ο ΕΟΔΗ, συγγνώμη, και θα κάνει τα τεστ για όλο τον κόσμο. Και όσοι θέλουν να πάνε πάλι να κάνουν τεστ εκεί στη Ζαγορά, θα είναι και ύστερα στη Τζακαράδα, στο Μούρες. Ήδη ξεκίνησε η εχνηλάτηση και τα τεστ στα παιδιά με τη Διεύθυνση Υγείας να έχει επιληφθεί του θέματος. Υπάρχει ανησυχία ο κόσμος εκεί πέρα ή είναι ψύχρεμα τα πράγματα? Ο κόσμος είναι τόσο πολύ αφοσιωμένος. Είμαστε, μαζεύουμε τα μήλα τώρα, βρέχει, έχει μια μεγάλη αγωνία. Έχει έρθει ξένος κόσμος, πολλοί εργάτες, πολλοί, γι' αυτό κυκλοφορεί πολύ. Είναι ένα, σαν να είμαστε το καλοκαίρι, έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή στη Ζαγορά, καταλάβατε. Χθες καταγράφηκαν συνολικά 6 κρούσματα κορονοϊού, 4 στο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς και 1 στο Δημοτικό Σχολείο Πουρίου, καθώς επίσης και 1 στο Δημοτικό Σχολείο Ευξηνούπολης. Σήμερα εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα, 1 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Βόλου και 1 στο Δημοτικό Σχολείο της Ευξηνούπολης. Στο μεταξύ, ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής ημερήσιος αριθμός κρούσματων σε μαθητές καταγράφηκε χθες στη Μαγνησία, αγγίζοντας τα 20. Μάλιστα, 11 από αυτά καταγράφηκαν σε ένα μόνο σχολείο από 5 διαφορετικά τμήματα. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, τα κρούσματα σε μαθητές ήταν 14. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως τα 11 από αυτά εντοπίστηκαν σε ένα σχολείο στην περιφέρεια του Αλμυρού. Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, για να κλείσει ένα τμήμα λόγω κορονοϊού θα πρέπει να έχει νοσήσει το 50% συν ένας μαθητής από το μαθητικό δυναμικό του τμήματος. Στο μεταξύ, στους 10 έχουν ανέλθει θάνατοι από τον κορονοϊό στο νοσοκομείο του Βόλου το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για 2 άνδρες και 8 γυναίκες. Η ηλικία των θυμάτων κυμαίνεται από τα 52 στα 91 χρόνια. Στους 312 ανέρχονται συνολικά θάνατοι από τον κορονοϊό στο νοσοκομείο του Βόλου από την έναρξη της πανδημίας, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2020. Αυτό που πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην όλη γενικά κατάσταση είναι το τείχος ανοσίας που έχει δημιουργηθεί. Έχουμε εμβολιάσει πλήρως πάνω από το 50% των ενηλίκων στον νομό Μαγνησίας. Μαζί με τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει πλησιάζουμε περίπου στο 60%. Είναι ένα ισχυρό τείχος, αλλά δυστυχώς οι υπόλοιποι συμπολίτες μας που δεν εμβολιάστηκαν και για τους δικούς τους λόγους, είναι μαθηματικός βέβαιο ότι σε μεγάλο βαθμό θα νοσήσουν. Ελπίζω να νοσήσουν ελαφρά και να μπορέσουν να το ξεπεράσουν ήπια. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες είναι ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε υπάρχουν οικογένειες που νοσούν όλοι μαζί και δυστυχώς υπάρχουν και οικογένειες που έχουν απώλειες ανθρώπινων ζώων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κορονοϊός είναι εδώ και χρειάζεται να έχουμε εγρήγορση, επαγρύπνηση. Την ίδια στιγμή αυξητικές τάσεις στο μέσο εβδομαδιαίο υλικό φορτίο του κορονοϊού στα αστικά λίμματα 9 από τις 12 περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λιμάτων του ΕΟΔΗ παρατηρήθηκαν την εβδομάδα 20 έως 26 Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με την εβδομάδα 13 έως 19 Σεπτεμβρίου. Στο Βόλο το ποσοστό της αύξησης φτάνει το 36%.